Coach, συγχαρητήρια. Γιάννη Κουσάνα, έχεις έρθει στην ομάδα εδώ και λίγους μήνες. Καταφέρνεις να έρθει σε ένα σύλλογο που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από ατυχίες. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Χωστικίδη, ευχαριστώ. Και μέχρι στιγμής είστε σε ένα τελικό που, αν κάποιος το έλεγε στη Διάνη Λούπολη μέσα στα Χριστούγεννα, μπορεί και να έλεγε ότι σας κάνουμε πλάκα. Τι να πούμε, εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πραγματικά δηλαδή. Το θέλαμε πάρα πολύ. Εδώ για την προσπάθεια που γίνεται, είχα πει και στον όταν περάσαμε τα Μελίσσα ότι αξίζει κάτι αυτή η ομάδα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο, πολύ διάθεση, αρκετά χρήματα. Οπότε μπορεί να μην πήραμε κάποιο πρωτάθλημα, αλλά όμως είναι μια σημαντική επιτυχία. Ας το πούμε, γράφουμε κάποια μικρή ιστορία στην ιστορία της Διάνα σήμερα. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω και ανθρώπους που πάρα πολύ χαρούμενος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, ειδικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που δεν έχουν κάποιο όφελος από κάτι. Οπότε αυτή η χαρά με κάνει διπλά χαρούμενο. Coach, δεν είναι μια μικρή ιστορία, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Η σημερινή είναι η πιο μεγάλη πρόκριση για το σύλλογο. Έχει σπάσει τα δικά του ρεκόρ. Ήταν τα ημιτελικά, τώρα είναι ο τελικός. Και ναι. Ένα ντέρμπι με την Ηλιούπολη είναι η συμπολίτησα και σίγουρα μια ομάδα που διεκδικεί την Super League 2 για να πάει στο επόμενο επίπεδο πλέον. Λέω, είναι μια μικρή ιστορία, γράφω μια μικρή ιστορία γιατί υποτίθεται ότι αν αυτό είναι το ταβάνι μας, κάτι δεν κάνουμε καλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει έπαρση ή κάτι άλλο. Οι άνθρωποι επενδύσαν να κάνουν κάτι καλό. Δύο χρονιές τους έφερε πίσω ο κορονοϊός. Η ομάδα ήταν δεύτερη. Εκεί που είχαν επενδύσει πήγε στραβά. Όταν πριν τρία χρόνια η ομάδα ήταν πάλι μέσα στην τριάδα. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι συνεχίζανε να παίρνουν παίκτες, να κρατάνε κορμό, να πιστεύουν την ομάδα. Οπότε νομίζω τα καλύτερα έρχονται. Και μέσα στο τιμόνι, αυτή τη στιγμή και έχετε κάνει και την κουβέντα και για του χρόνου, δεν θα μιλήσω για το μέλλον. Θέλω μόνο να μου πείτε πώς από εδώ και πέρα θα πρέπει να προετοιμαστείτε και να κάνετε και υπομονή μέχρι και το μεγάλο ραντεβού. Εντάξει, τώρα είναι καιρός να χαρούμε. Το θέλαμε, περιμέναμε τον ημιτελικό, τον προημιτελικό, τον τελικό. Φτάσαμε, τώρα θα χαρούμε. Και θα αρχίσουμε την προετοιμασία να δούμε, δεν ξέρω πότε είναι ο τελικός. Και εκεί πέρα πάμε σαν τσάντερ. Σήμερα είμαστε το φαβορί. Τώρα πάμε σαν τσάντερ, αλλά ένα τελικό είναι ένα τελικό. Εμείς θα πάμε να παίξουμε. Αν είμαστε καλοί, θα το πάρουμε. Τυχεροί, άτυχοι, δεν ξέρω. Δεν βάζω κάτι στο μυαλό μου από τώρα. Θέλω τώρα να τα απολαύσουμε, το χαρούμε και έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Ο Νίκος Χιζόλου πετύχει δύο ωραία τέρματα. Ειδικά το δεύτερο ήταν βγαλμένο από άλλη κατηγορία. Μήπως και εκείνος ξεκλείδωσε σιγά σιγά. Δηλαδή βρήκε τον εαυτό του τώρα που είστε κι εσείς ένας προπονητής που σας ξέρει πάρα πολύ καλά και το ξέρετε κι εσείς επίσης πάρα πολύ καλά. Το που γίνεται φέτος με τον Νίκο νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Καταρχήν είναι τρομερός χαρακτήρας γιατί και εσείς που τραβάτε τα παιχνίδια εδώ πέρα, οι δηλώσεις του, δεν πάει να φυλάξει τον εαυτό του, να πει ότι όχι, μιλάει πραγματικά ότι δεν ήμουν καλός φέτος, η χρονιά που ήθελα, δεν έχω βάλει πολλά γκολ. Αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα σε επίπεδο παιδιού, αθλητή, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και όμως δεν κρίθηκε να πει πίσω από να βρει δικαιολογίες. Και νομίζω η μεγαλύτερη ανταμοιβή σήμερα ήταν τα δύο γκολ που έβαλε και πήγαμε στο τελικό. Το άξιζε. Δεν γινόταν δηλαδή. Δεν υπάρχει. Ήταν καρμικό. Έπρεπε να γίνει. Δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να γίνει αυτό. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Θα τα πούμε και στο τελικό. Και ευελπιστούμε μέχρι εκείνη τη στιγμή να είναι η ομάδα υγιής, να έχει όλα τα κομμάτια του παζλ και να πάτε να κάνετε το θαύμα απέναντι στην Ηλιούπολη που δεν είναι θαύμα, ένας αγώνας είναι που όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι όπως το είπατε και εμείς ευχαριστούμε για την προβολή και να είστε καλά. Να είστε καλά, Coach.